Καταρχήν τις μεγάλες μέρες Νεμέας, την γιορτή κρασιού, την θυμάμαι από μικρό παιδί που ερχόμουν εδώ πέρα και είναι ένας θεσμός ο οποίος όλοι θέλουμε όχι μόνο να συνεχιστεί, αλλά να ενδυναμωθεί στο μέλλον. Θέλω να τονίσω πως πριν από 2 μήνες είχε επισκεφθεί την Ελλάδα και την Νεμέα ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας που διαχειρίζεται το Napa Valley στην Καλιφόρνια. Το Napa Valley στην Καλιφόρνια είναι η μεγαλύτερη εινοπαραγωγός περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε συζήτηση που κάναμε μας εξήγησε ότι καταρχήν πρέπει να υπάρχει ενότητα μεταξύ των εινοπαραγωγών και των εινοποιών στην περιοχή και αντί ας πούμε, να προωθεί ο κάθε εινοποιός ξεχωριστά την δική του επιχείρηση, το δικό του εινοποιείο, πρέπει να αλλάξει και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προβάλλουμε από κοινού την Νεμέα ως έναν προορισμό εινοτουρισμού. Συνεπώς η εξέλιξη που ανακοίνωσε και ο Δήμαρχος, η δημιουργία μιας εταιρείας αστικού χαρακτήρα, μη κερδοσκοπικού όμως χαρακτήρα, είναι απολύτως σημαντική και θα βοηθήσει ουσιαστικά στο να μπορέσει να υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ πολλών διαφορετικών φορέων στην προώθηση της Νεμέας. Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας στην Napa Valley, στην Καλιφόρνια, μου είχε πει ότι όσο μικρότερο ρόλο έχει το κράτος, τόσο καλύτερα. Άρα είναι κάτι το πρέπει να το κράτος να μπορέσει να δώσει κίνητρα σε τέτοιες προσπάθειες και να φύγει από τη μέση, δηλαδή να δώσει την ιδιωτική πρωτοβουλία τη δυνατότητα να αναπτύξει από μόνο του τις προσπάθειες προβολής της Νεμέας ως περιοχής που θα προσελκύσει τουρίστες για εινοτουρισμό. Μου είχε πει χαρακτηριστικά ότι υπήρχε ένας φόρος σε επίπεδο πολιτείας της Καλιφόρνια της τάξης του 2,5%. Τι έκανε το κράτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1989 αυτό αποσύρανε τον φόρο του 2,5% και οι ίδιοι οι εινοπαραγωγοί και οι εινοποιοί στην Napa Valley είπαν ότι θα κρατήσουμε όμως το 2,5% το οποίο θα πηγαίνει στην αστική εταιρεία και θα το διαχειρίζεται αυτό το ποσό ώστε να μπορέσει να κάνει την Napa Valley προορισμό εινοτουρισμού. Το καταφέρανε και κάνανε πάρα πολλά βήματα προόδου με αποτέλεσμα η Napa Valley να έχει πάρα πολλούς ξένους τουρίστες και να αυξήσει το βιωτικό της επίπεδο. Ο Αντιπεριφερειάρχης ανακοίνωσε και τον κόμβο της Νεμέας που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εγώ θα πω ότι χρειάζονται όμως και καλά εστιατόρια, διότι όταν κάποιος πίνει ένα ποτήρι κρασί πρέπει να το συνοδεύει με φαγητό. Χρειάζονται περισσότερα καλά εστιατόρια στην περιοχή. Χρειάζεται καλύτερη διαφήμιση όχι μόνο εντός της Ελλάδας αλλά και εκτός της Ελλάδας και πρέπει να δούμε την Νεμέα ως ένα συνολικό τουριστικό προϊόν. Άρα εκτός από τον εινοτουρισμό πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε και τον αρχαιολογικό τουρισμό. Έχουμε ένα εξαιρετικό αρχαιολογικό μουσείο, έχουμε αρχαιολογικούς χώρους, έχουμε ακόμα και μοναστήρια. Δηλαδή η Νεμέα δεν πρέπει να μείνει μόνο στον εινοτουρισμό, είναι ένα συνολικό πακέτο το οποίο όμως με όχημα τον εινοτουρισμό θα μπορέσει να βοηθήσει και τους παραγωγούς και τους εινοποιούς αλλά και όλους τους πολίτες να αυξήσουμε το βιωτικό τους επίπεδο.